Βγαίνεις φυσικά γιατί... Γιατί έχουμε αυτόν το καταπληκτικό παιδί τραγουδουποιό, τραγουδιστή, ό,τι θες πες. Νικηφόρος είναι στην στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου φίλε. Καλησπέρα σας παιδί. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δηλαδή Παρασκευή βράδυ όταν ακούς αυτό το τραγούδι ρε αδερφέ, δεν γίνεται να μην ανέβεις. Θες δεν θες ανεβαίνεις και γουστάρεις και είσαι έτοιμος να κάνεις κλάπινγκ. Σωστά τα λέω. Είμαστε έτοιμοι. Τώρα με πετυχαίνετε στα καμαρίνια στο Βουντού που ετοιμαζόμαστε για να ξεκινήσει η βραδιά μας σιγά σιγά. Βουντού, εκεί γίνεται χαμός τα βράδια της Παρασκευής στο Σάββατο. Διήμερο είμαστε Νικηφόρε. Όχι, είμαστε Παρασκευή λόγω τζαστ. Επειδή έχουμε το Σάββατο τζαστ μέχρι το πολύ αργά και δυστυχώς μας περιόρισε λίγο αυτό, αλλά... Λοιπόν, να τα πάρουμε, επειδή ξέρουμε ότι ο χρόνος σου είναι πολύτιμος και ευχαριστούμε που μας έκανες τη χαρά και την τιμή να είσαι στον αέρα εδώ. Δικιά μου είναι η χαρά, δικιά μου είναι η χαρά. Του Φλας, να μας πεις λίγο για αυτό το τραγούδι που ήδη ακόμα δεν βγήκε. Ο κόσμος το αγκάλιασε, το γουστάρουμε και μας αρέσει πολύ ρε φίλε Νικηφόρε. Η αλήθεια είναι πως υπήρξε το σιρτάρι καιρό, περιμέναμε την κατάλληλη στιγμή σε μουσική του Χρήστου Αττικά και στίχους του Γρηγόρη Παξεβανέλη. Το βίντεο κλιπ το έχει κάνει ο Βαγγέλης Τσαοζόπουλος και έχουμε έτσι ένα ωραίο team. Και βγήκε έτσι ένα όμορφο αποτέλεσμα και η αλήθεια είναι πως το αγκάλιασε ο κόσμος και είμαι Απορία όμως τέτοιο τραγούδι τόσο καιρό στο σιρτάρι. Αυτό είναι δηλαδή άσως το μανίκι, το βγάζεις και γίνεται σουξέ που λέμε. Εντάξει, με κλειστά μαγαζιά ήταν... Εντάξει, είναι μια αλήθεια. Και λέγαμε ότι όταν θα έρθει η ώρα θα γίνει αυτό που πρέπει. Το ξέρουμε όμως ότι ο Νικηφόρος είναι πολύ άσχολος, είναι επαγγελματίας, οι χρόνοι του είναι περιορισμένοι και γενικότερα λίγο πώς πάει όλο αυτό το διάστημα, Νικηφόρη, η ζωή σου με τα επαγγελματικά, τα προσωπικά, όλα μαζί. Εντάξει, αυτό το διάστημα είναι πολύ δύσκολο γιατί είχαμε να προετοιμάσουμε το μαγάζι, είχαμε πρόβες. Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει και το τζαζ, που έχουμε ακόμα περισσότερες πρόβες, γιατί κάθε εβδομάδα είναι κάτι καινούριο. Αλήθεια, ήθελα να ρωτήσω πόσες ώρες. Καλησπέρα, είμαι Πινελόπη Νικηφόρε. Καλησπέρα. Πόσες ώρες πηγαίνετε στο τζαστ, δηλαδή πόσες μέρες μέσα στη βδομάδα? Χτες ήμασταν από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 2 το βράδυ. Αλήθεια, είναι πολλές ώρες, ναι. Έχουμε πρόβες Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, πολύ νωρίς. Παρασκευή στο μαγαζί, δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει μόνο Κυριακή να ξεκουραστώ. Και η Τετάρτη, που πάλι Τετάρτη είναι μέρα για να κάνω πράγματα δικά μου καθημερινά, να προλάβω να κάνω κάποιες δουλειές για μένα. Πω, δες ωράριο. Και δεν φαίνεται, γιατί το τζαζ στην ουσία είναι ένα πεντάωρο, έτσι. Τον βλέπεις 5 λεπτά στη σκηνή και αυτό, αλλά δεν ξέρεις πόση προετοιμασία χρειάζεται, ισχύει. Είναι άπειρες ώρες. Τι προβλέπεις για το μέλλον σας στο τζαζ, Νικηφόρε, τι λέει το αίσθηκτο? Εντάξει, όπως λένε και οι αθλητές, λέμε πάμε αγώνα, αγώνα σε αγώνα. Λοιπόν, και λέω μέχρι το επόμενο live να είμαστε καλά και... Κάνουμε το καλύτερο δυνατό και αν θέλει ο κόσμος θα μείνει. Θέλει ο κόσμος, οπότε δείχνει τώρα εδώ έχουν φύγει άλλοι και άλλοι. Εδώ βλέπουμε τον Νικηφόρο γουστάρουμε. Ναι, αλλά ο Νικηφόρος παλεύει με νύχια και δόντια γιατί είχε χάσει και την παρτενέρ του, την Ιάννα Τόνη που αποχώρησε για λόγους. Ναι, ήταν μεγάλη απώλεια γιατί ήταν πολύ δυνατό ο χαρτί του τζαζ στη Ιωάννα και ήταν και πάρα πολύ καλή. Έχει πολύ ωραία φωνή. Ισχύει. Τώρα πια έχουμε την καταστασία, είπαμε τη Λάουρα. Τη Λάουρα Νάργες. Α, και η Λάουρα, καλό παιδί. Είναι φίλη μας και είναι εντάξει. Είναι και προσωπική μου φίλη, είμαστε παρέα. Α, άρα ήρθε. Οπότε... Είναι πιο καλά δηλαδή. Έδεσε. Δεν υπήρχε αυτό το άγχος του να έχει χημεία με τον παρτενέρ. Ξανά από την αρχή, ναι, είναι δύσκολο. Αυτή είναι μια αλήθεια. Πώς διασκεδάζει ο κόσμος της Αθήνας, τι γίνεται στο Βουντού? Αυτή τη στιγμή ήταν στα κάγκελα όλοι και πραγματικά αυτό που γίνεται τουλάχιστον το Βουντού που ξέρω είναι κάτι που δεν το έχω ξανασυναντήσει. Είναι πραγματικά ο κόσμος το ευχαριστιέται και το ευχαριστούμαστε και εμείς. Το είχαμε ανάγκη νομίζω. Ναι, ήταν καιρός. Ήθελε αυτό το πράγμα όλο αυτό. Ο Νικηφόρος πόσο καιρό έχει να πιάσει τώρα μικρόφωνο σε πίστα? Εγώ είμαι από τους τυχερούς που ακόμα και στα διαλύματα της καραντίνας, επειδή ήμουν και εμφανιζόμουν με τον Νίκο το Βέρτη. Ήταν από τα μαγαζιά που κάναμε ακόμα και απόγευμα. Κάναμε και αυτό το πείραμα. Θέλω να πω ότι εντάξει, είχα καιρό μεν, αλλά ήμουν από αυτούς που είχε το λιγότερο δυνατή απόσταση. Α, ίσως στη Χαλκιδική, στη Χαλκιδική ήσασταν τότε. Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη τώρα. Α, ναι, εγώ είμαι από Χαλκιδική, εντάξει, πηγαίνω κάθε χρόνο. Χαλκιδικιώτησα. Ωραίο ήταν το απόγευμα. Και ξέραμε και παλιότερα και τώρα ότι οι περισσότερες ερωτευμένες με τον Νικηφόρο. Αυτό το πράγμα είναι Νικηφόρο και με σένα, δηλαδή εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, και είμαστε κι εμείς εδώ. Τον αγαπάω γιατί είναι πολύ αυθόρμητος και πολύ καλό παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί. Ειλικρινά. Άρα μετά, δηλαδή, το μια νύχτα θέλω μόνο.
Εντάξει, πρέπει να κυλήσει, να κυλήσει αυτό το κομμάτι, να παίξει. Δεν έχουμε στα σκαριά τώρα να βγάλουμε κάτι άλλο. Εντάξει, έχουμε πολλά τώρα στα σκαριά και έτοιμα κιόλας. Απλά όλα θέλουν τον χρόνο τους και την κατάλληλη στιγμή. Εκείνη η λεπτή γραμμή που πρέπει να προσέξει. Οπότε στρατηγικά να κυκλοφορήσει. Νικηφόρε, ξεκινάει το X-Factor. Δεν ξέρω αν πήρε κάτι το αυτί σου. Ναι, ναι, βεβαίως. Τι γνώμη έχεις για τα καινούργια talent show γενικότερα που γίνονται στην τηλεόραση, αν παροτρύνεις τα νέα παιδιά να ξεκινήσουν την καριέρα τους από την τηλεόραση? Δεν παροτρύνω ούτε να πω σε κάποιον ότι ξέρεις μην πας, γιατί ο καθένας έχει κάπως στο μυαλό του το πώς θέλει να ξεκινήσει και αν το νιώθει, ας το κάνει. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη καιρή και ότι δεν είναι εύκολο κάποιος να ξεχωρίσει. Γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορο η ρυθμή, γίνονται πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά shows, το ίντερνετ πια τρέχει σε ασύλληπτους ρυθμούς. Αλλά στο τέλος ο καθένας πρέπει να ακολουθήσει το ένστικτό του και να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει. Έτσι, για να μην πει ποτέ ότι δεν έκανα κάτι για να το κυνηγήσω. Με επικαιρότητα τι, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος του ανθρώπου, επικαιρότητα, εμβόλια, όλα αυτά που γίνονται, τι γίνεται φίλε, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Τα προβλεπόμενα για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να είμαστε ασφαλείς. Γιατί πιο πολύ μετράει η υγεία και όχι το... άμα δεν έχουμε υγεία δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ξεκινάμε αυτό. Προσέχουμε όσο μπορούμε. Ξέρω ότι έχει κουραστεί από όλο αυτό ο κόσμος. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό μας έτυχε. Είμαστε μια γενιά που μας έτυχε η κρίση, μετά μας έτυχε ο κορονοϊός. Όλα αλλά σε εδώ είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή και προσπαθούμε να το πολεμήσουμε. Ένα μήνυμα θέλει αισιοδοξία. Έτσι. Και αν δεν είμαστε εμείς πρώτα αισιόδοξοι καλλιτέχνες που μας παρακολουθεί ο κόσμος και μπορούμε να δώσουμε και ένα αίρισμα για αυτό το τσίκ που θέλει για να το βρώξουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Άρα δεν μπορώ να μιζεριάζω εγώ. Εγώ πρέπει να είμαι θετικός και να λέω ότι όλα θα λυθούν με θετική ενέργεια και ατομική προσπάθεια. Και για το κοινό καλό. Πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να δίνουμε το καλό παράδειγμα για να ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Αλλά με είναι λίγο μοναχικός ο δρόμος αυτός, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Θα το ξεπεράσουμε αυτό. Αισιόδοξοι να είμαστε, Νικηφόρε. Τι πιάνει η γνώμη σου? Εννοείται να είμαστε αισιόδοξοι. Αισιοδοξία. Θεσσαλονίκη σκέφτεσαι να έρθει, στα κοντά. Θα έρθω από 19 Δεκέμβρη. Όπα, τι έχουμε, 19 Δεκέμβρη έχουμε κάτι. Έχουμε τις Κυριακές ένα καινούριο χώρο. Καινούριο χώρο. Θα ανακοινωθεί. Να μην το ανακοινώσουμε τώρα εδώ που μας ακούει η Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε ούτε το όνομα ακόμα. Πλάκα με κάνεις. Όπω βόβα. Τι μας είπε τώρα, εμάς που είμαστε εδώ και δεν ξέρουμε. Εμείς εντάξει τώρα. Αλλά θα είναι με πολύ επιτυχημένους επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης και πολύ αγαπητά παιδιά. Τώρα έκανες να μην κοιμηθούν όμως πολλούς επιχειρηματίες. Ωραία, ακούστε. Τώρα τους έκανες τους ανθρώπους, τους έχασες στον ύπνο. Όταν με το καλό θα ανέβω πάνω, θα έρθω σε εσάς πρώτα για να πούμε τα καλά νέα. Πρόσεχε τι λες. Καταγράφονται αυτά. Θα ανέβουν στο YouTube αυτά. Αν πω κάτι τελείωσε. Όχι ότι θα έρθεις, όχι ότι ο λόγος σου είναι συμβόλαιο, είναι. Το θέμα, εγώ εστιάζω στο θα έρθω πρώτα σε εσάς. Αυτό είπα. Αυτό δεν θα γίνει. Τελείως. Ωραία. Οκ. Πόπις έχω όλος... Αρκεί να θέλετε φυσικά. Α, θα το σκεφτούμε λίγο. Αν έχω χρόνο θα σε δεχτώ. Δεν ξέρω. Και τι ξέρεις ότι μετά από σένα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής σήμερα βγάζουμε και τη Ζώσεφη, ναι. Α, τέλεια. Τα φιλιά μου. Φίλοι μου και... Είναι και φίλη σου. Είναι και φίλη σου. Ωραία κοπέλα και όμως καλλιτέχνη. Δηλαδή... Τώρα που είπες ωραία κοπέλα, Νικηφόρε, για την προσωπική ζωή, θες να μας πεις κάτι, αν έχεις κάτι στη ζωή σου? Έχουμε και μηνύματα γι' αυτό. Εδώ, με στέλνουν. Είμαι ελεύθερος και έχω αφιερώσει όλο μου τον χρόνο στη δουλειά. Γιατί καλά, ναι. Την περίοδο είναι πραγματικά δύσκολη. Πού να έχεις χρόνο, ναι, εννοείται. Να είσαι καλά με τον εαυτό σου και να. Δεν θα παίρνει καλά καμία κοπέλα μαζί μου αυτή την περίοδο. Οπα! Μετά τις γιορτές. Μετά τις γιορτές, ναι. Λόγω δουλειάς τώρα ο άνθρωπος δεν βγαίνει. Εντάξει. Είναι ερωτευμένος για τη δουλειά του, μια χαρά. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα δεν να μείνει και ο άνθρωπος όμως και όλη μέρα με την κοπέλα του και βαρεθεί ο ένας τον άλλον. Εντάξει. Εγώ ξέρω ότι δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Φίλε Νικηφόρε, συμφωνείς, Με καταλαβαίνει, εννοείται. Εμείς έχουμε και κοινές φίλες τώρα εκεί στην Αθήνα, μου τις προσέχεις, κανόνισε τα φιλαράκια μας. Έτσι και αλλιώς κάνετε παρέα συνεργασίες εκεί. Ηλία, δεν λέω παραπάνω ονόματα. Βέβαια. Να μην και με κόσμο, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον αγαπάω τον Νικηφόρο. Πολύ καλό παιδί. Ανέκαθε καλή επιτυχία, Λεβέντη μου. Ό,τι και να κάνει, σου αξίζει.
και πάντα τα καλύτερα, γιατί δεν είναι τυχαίο για κανέναν ό,τι κάνει. Το ίδιο και σε εσά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για όλα, φίλε. Καλή πορεία, καλή επιτυχία και στο Just. Να είσαι καλά. Ήταν ο Νικηφόρος, κυρίες και κύριοι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μας και τιμή τον είχαμε.